πράγματα. Να κάνω λίγο μια ερώτηση. Ναι. Στέλλα. Στέλλα, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Πιστεύεις ότι ο κόσμος έχει καταλάβει μέσα από το παιχνίδι ή από την ημέρα που έφυγες από το παιχνίδι? Από την ημέρα που έφυγα από το παιχνίδι. Από και μετά από εκεί που εμφανίζομαι, όχι μέσα στο παιχνίδι, όχι. Ναι, αυτή ήταν η ερώτηση που ήθελα να κάνω. Γιατί εγώ πιστεύω ότι και τρεις μήνες, ακόμα και ο τελευταίος που θα αποχωρήσει από το παιχνίδι, νομίζω ότι πάλι ο κόσμος. Εγώ θέλω να πω είναι λίγο δύσκολο. Επειδή είμαστε να καταλάβει 100% τους χαρακτήρες μας. Είναι μια ευκαιρία να δούμε πόσοι άντρες υποδέχτηκαν τη νέα παίκτρια, την Κατερίνα. Πώς ξύπνησαν δηλαδή. Καλημέρα. Έφερα το πρωινό σας. Hello. Είμαι καινούρια, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, Φέρμπι. Είμαι η καινούργια παίκτρια. Σηκωθείτε να με υποδεχτείτε. Εσύ θέλεις πολύ ώρα να ξυπνήσεις, μου πάνε. Πάω να φτιάξω πρωινό. Λοιπόν, πήραμε μία γεύση. Ωραίο, καλώς όρισμα. Ωραίο ήταν. Κατά σύμπτωση, είχα πάει μια φορά στο γυμναστήριο που ήταν η κοπέλα να κάνω σολάριουμ. Και με βλέπει όλα τα παιδιά. Ασχολείσαι δηλαδή με αυτά, έτσι, σολάριουμ, τέτοια γυμναστήρια. Ναι, προσέχω πολύ τον εαυτό μου, να λέω την αλήθεια. Αλλά είναι και τα πανηρά όμως αυτά, δεν είναι εύκολο πράγμα. Να έχεις τα χρήματα, δηλαδή μια μέση εργαζόμενη σήμερα γυναίκα. Δεν είναι εύκολο να ξοδεύεται στα γυμναστήρια. Κατερίνα, εγώ είχα και από πριν χρήματα και το είχα πει, δηλαδή. Ναι, γι' αυτό μπορείς και τα δαπανάς. Και πηγαίνω μέσα, ήταν τα παιδιά και ήταν και η Κατερίνα. Και μου λέει, Στέλλα, από αυτά, ναι, τα παιδιά με φίλησαν, μου κάνανε 2 μήνες δωρεάν να πηγαίνω, σολάριου μου. Είδες, αυτά είναι τα... Να απαντήσουμε έτσι στη Μαργαρίτα. Είδες, Μαργαρίτα. Τα καλά της υπόθεσης. Μαργαρίτα, γιατί είπες κάτι. Και όλα τα παιδιά που είναι μέσα είτε βγαίνουν, έχουν μια σχέση... Μάλλον πολύ οικία και αγαπητή είναι στον κόσμο. Ναι, στο από ό,τι βλέπω και εγώ, από τα τηλεφωνήματα που κάνουν στην εκπομπή, τα email που παίρνουμε, είναι μία... Όλο ζητάνε περισσότερο, όλο ρεπορτάζ. Ρεβέκα, τι λες? Είναι αλήθεια αυτό, ναι. Εσύ, Ρεβέκα, πώς αντιμετωπίζεις, γιατί και εσύ έχεις αρκετό καιρό πια που έφυγες, είσαι πιο παλιά από τη Σοφία και την Κρίστα. Να πω κάτι, Κατερίνα. Ναι, ναι, Μαργαρίτα. Εγώ πιστεύω μηδενός εξαιρουμένου όλα τα παιδιά. Είναι αγαπητά στον κόσμο, μηδενός εξαιρουμένου, όλα. Νομίζω ότι κανένας μας δεν έχει ακούσει από τον κόσμο κανένα αρνητικό σχόλιο. Αυτό νομίζω γιατί το κάθε ισχύει παιδί για όλους μας. Ο καθένας μας είναι διαφορετικός. Λοιπόν, γιατί, Ρεβέκα, εσύ τι λες? Εγώ λέω ότι κι ας έχω βγει έτσι αρκετό καιρό όπως έχει βγει και η Στέλλα. Ναι, και εργάζεσαι και εσύ τόσο καιρό. Και... Ναι, εργάζομαι. Εγώ το βλέπω πάρα πολύ στη δουλειά μου. Πάρα πολύ, γιατί μάλλον... Την οποία γνωρίσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, γνωρίσαμε και τη δουλειά της Ρεβέκας. Έρχονται παλιές μου πελάτησες να κάνουν κάποια τατουάζ, κάποια μονίμου μαγιάς και έρχονται και καινούργιες όπου δεν ξέρω πού βρήκανε το τηλέφωνό μου, το κινητό μου, πώς, τι έγινε και έρχονται να με γνωρίσουν νομίζω περισσότερο από το να κάνουν κάποιο τατουάζ. Λοιπόν, ελάτε όλες μαζί. Μου χρωστάς κάτι, ένα κάτι. Μόνιμο μακιγιάζ. Μου χρωστάς κάτι. Τι, μάτια, μάτια. Μάτια και χίλια. Α, Ρεβέκα, πρέπει να μας τα αποκαλύψει τα μυστικά γιατί μπορούμε να χρειαζόμαστε. Ναι, και θα μας κάνει και καλύτερες τιμές, φαντάζομαι. Λοιπόν, δεν πρόλαβε. Θέλω να πω ότι η Ρεβέκα δεν πρόλαβε μέσα στο σπίτι να μου κάνει αυτό που ήθελα. Ωραία, εντάξει, θα σου κάνει. Όλοι τα τουάζ θέλαμε. Λοιπόν, να πιάσει και το καλοκαίρι. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, για να δούμε έναν παλιό παίχτη που χτύπησε την πόρτα του σπιτιού και του ανοίξανε και ποιος άλλος, η Κρίστα. Με τσιρίδι. Πώς μπήκε ο Άρης στο παιχνίδι?
ρίξει. Είναι να πάρω το τάβλε που μου αρέσει. Το ξέρω. Τι θα κάνουμε τώρα, τρελαθούμε. Άντρας. Καινούργια. Τι λες τώρα, ορισά, ρε μαλάκα. Ήρθε ορισά. Το είδε ο φλάκας. Σοφία! Έπαθα σοκ! Εσένα, στη Σοφία! Τσιρίδα! Λοιπόν, Σοφία, αφού πήραμε τη δόση μας από την Τσιρίδα της Κρίστα, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τώρα τα πράγματα στο σπίτι και παρακολουθώντας τα, εσύ έφυγες, γιατί πλέον τα ποσοστά είναι πολύ υψηλά, εσύ έφυγες με 80 τόσο τα 86. Και εδώ με 89,5 δηλαδή. Ο επόμενος θα φύγει με 100%. Θα ξεπεράσει, θα πάει 101. 100%. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω πώς εξηγείς ορισμένα πράγματα, γιατί έφυγε σε ένα χαρτάκι, πήγαινε, ερχόταν. Ένα παιχνίδι παράξενο. Και βλέπει